Πάμε τώρα να σας μιλήσουμε για Χρώμα Ραν, που επιστρέφει το Σάββατο 6 του Μάη στο Αρκαλοχώρι. Και θα καλημερίσω από την Οργανωτική Επιτροπή την κυρία Ρένα Φασουλά. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα σας. Είμαστε πολύ καλά. Χαίρομαι. Επιστρέφετε και φέτος, έτσι, με το Χρώμα Ραν? Ναι, επιστρέφει το Σάββατο 6 Μαΐου, στις 5 το απόγευμα, ο καθημερωμένος αγώνας του Χρώμα Ραν. Τρία χρόνια απουσίας, καλά ήταν. Έτσι, ναι. Καλά ήταν. Καλά ήταν. Να δώσουμε λίγο χρώμα σωστά, στη ζωή μας. Σωστά. Για πείτε μας. Να σας πω ότι ο αγώνας θα γίνει το Σάββατο 6 Μαΐου, στις 5 το απόγευμα, Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου. Γιατί αγώνα μιλάμε? Μιλάμε είναι, για... Ναι, είναι, στην ουσία δεν είναι ένας αγώνας, είναι ένας αγώνας μη ανταγωνιστικός, ο οποίος είναι γεμάτος με παιχνίδια, μουσική και χρώματα, στον οποίο όλοι μπορούμε να τρέξουμε, να περπατήσουμε ή απλά να χορέψουμε. Άψογο είναι αυτό. Και, βέβαια, με το χρώμα πώς συνδέεται όλη αυτή η δραστηριότητα? Από πού είναι εμπνευσμένη, με ρωτάτε? Όχι, πώς το χρώμα μπαίνει σε αυτή τη δραστηριότητα για να μιλάμε για Χρώμα Ραν? Μιλάμε για Χρώμα Ραν γιατί είναι ένας αγώνας που περπατάς ή τρέχεις 5 χιλιόμετρα και υπάρχουν κάποιοι σταθμοί χρώματος, στον οποίο πετάμε χρώματα που είναι φτιαγμένα από καλαμποκάλευρο, χρωματιστά, και χρωματίζουμε ένα τον άλλο. Στην ουσία παίζουμε και τρέχουμε και περπατάμε. Είναι σε διάφορα χρώματα αυτά τα σακουλάκια που θα δώσουμε στους πολίτες που θα έρθουν. Στην ουσία είναι αυτό, ένα πάρτι. Ουσιαστικά λέμε, κυρία Φασουλά, ότι όλη αυτή η δραστηριότητα έχει να κάνει με τον καθένα από εμάς σε όποια ηλικία και αν βρίσκεται. Συγγνώμη που δεν έτσι, το είπα αυτό. Αυτό είναι για μικρούς, μεγάλους, έτσι, δεν υπάρχει κάποιο όριο ηλικίας. Γιατί η χαρά και το παιχνίδι και ο χορός και το περπάτημα και το τρέξιμο, η αλήθεια είναι ότι πολλοί το είχαν στερηθεί, το είχαν βγάλει από τη ζωή τους αυτά τα τρία προηγούμενα χρόνια εξαιτίας των όσων περάσαμε. Εξαιτίας των όσων περάσαμε με τον κορονοϊό, εξαιτίας του καταστροφικού σεισμού που εμάς έπληξε την περιοχή μας και ιδιαίτερα, οπότε κάποιες από αυτές τις εκδηλώσεις δεν έγιναν και προσπαθούμε τώρα να αλλάξουμε, να αντιστρέψουμε το κλίμα, να δώσουμε ελπίδα και χαρά στους συμπολίτες μας. Καιρός ήταν. Διοργανωτής ο Αθλητικός Σύλλογος Υγείας Αρκαλοχωρίου, όπως πάντα, ε? Όπως πάντα, συνδιοργανωτές του αγώνα είναι η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Μηνωαπαιδιάδας. Χορηγός ο Όμιλος της Κρήτη TV, όπως πάντα. Ναι, και επικοινωνία, και σας ευχαριστούμε. Και επίσης, στηρίζετε από διάφορα σωματεία. Ναι, στηρίζεται από διάφορα σωματεία. Εμείς στηρίζουμε το Σωματείο Γονέων και Δαιμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία, Δικαίωμα στη Ζωή. Και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου αυτή τη φορά φέτος. Μάλιστα. Λοιπόν, αναφέρατε διάφορα, κυρία Φασούλα, και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μέχρι πότε έχει κάποιος το δικαίωμα να πει ότι εγώ θα εγγραφώ ή να δηλώσει τη συμμετοχή του, όπως το λέμε πάρα πολύ απλά? Και επειδή μιλάτε για διάφορα τα οποία θα δοθούν, ένα πακέτο με το τι περιλαμβάνει, από ποια σημεία θα δοθούν αυτά? Ναι, θα σας δώσω λοιπόν κάποιες λεπτομέρειες. Ο καθένας μπορεί να εγγραφεί μέχρι και την ημέρα του αγώνα, θα μπορούν να παραλαμβάνουν μπλουζάκια, εκτός αν έχουν εξαντληθεί. Να σας πω κάποια σημεία που θα δοθούν τις προηγούμενες μέρες και θα μπορεί να έρθει ο κόσμος. Η παράδοση των πακέτων θα γίνει στην Πλατεία Ελευθερίας την 5η 4 Μαΐου από τις 5 έως τις 9.30. Μπορούν να έρθουν να παραλάβουν τα πακέτα τους στην Πλατεία Ελευθερίας, εκεί στην περιφέρεια, σε αυτό το σημείο. Μετά την Παρασκευή 5 Μαΐου μπορούν να τα πάρουν από το Εκθεσιακό Αρκαλοχωρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ. Και μετά την ημέρα του αγώνα, έτσι το Σάββατο, από τη 1 έως τις 4 μπορούν να παραλάβουν ή να εγγραφούν τα πακέτα τους. Μπορεί κάποιος να εγγραφεί μέσω του διαδικτύου σε αυτό το chromaran.com το οποίο γνωρίζουμε? Ναι, ναι, ισχύει. Όποιος δεν θέλει να έρθει να... δεν μπορεί για κάποιους λόγους και κολλείεται, μπορεί να μπει στη σελίδα μας www.chromaran.com, να κάνει την εγγραφή του με πιστωτική χρεωστική κάρτα
και είναι έτοιμος. Και για τους κάτω των 18 νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει συνοδεία από τους γονείς, έτσι. Σωστά, ναι. Πρέπει να έρθουμε μαζί με τους γονείς τους για να παραλάβουν το πακέτο, να συμπληρωθεί η σχετική αίτηση ότι μπορεί να λάβει μέρος στον αγώνα το παιδί του. Μην νομίζετε, τα θυμάμαι από προηγούμενες διοργανώσεις αυτά τα οποία κάνετε, γιατί είναι άκρος ενδιαφέροντα και δίνουν αυτό το χρώμα, όπως είπατε και πριν από λίγο, στην ζωή μας, κυρία Φασουλά. Λοιπόν, να πούμε για το πακέτο ότι περιλαμβάνει. Ναι, βεβαιότατα. Ωραία, το πακέτο μας περιλαμβάνει το μακό λευκό μπλουζάκι της διοργάνωσης, που είναι και η απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει μέρος στον αγώνα. Δύο σακουλάκια με χρώμα, χρωματιστά γυαλιά, τον αριθμό συμμετοχής, την τσάντα βέβαια της διοργάνωσης. Είσοδο, περιλαμβάνει την είσοδο στη συναυλία, γιατί θα συνεχίσουμε μετά με μια συναυλία με το συγκρότημα των 48 ωρών. Η συναυλία, ολοκληρώστε με το τι περιλαμβάνει η τσάντα, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω και να μας πείτε πού ακριβώς θα γίνει η συναυλία στη συνέχεια. Ωραία. Για όσους τερματίσουν, θα παραλάβουν το συλλεκτικό χειροποίητο μετάλλιο, που αυτή τη φορά είναι χελωνάκια, χρωματιστά. Θα τα ανεβάσουμε να τα δείτε και όλα στη σελίδα μας. Είναι το χειροποίητο μετάλλιο που φτιάχνουμε στην μαραθώνια από την Κέτη Μικονιάτη. Αυτά περιλαμβάνει το πακέτο. Το μπλουζάκι, το χρώμα, τα χρωματιστά γυαλιά, την τσάντα, τον αριθμό συμμετοχής και την είσοδο στην συναυλία. Και όσοι τερματίσουν παίρνουν το χειροποίητο μετάλλιο. Μάλιστα. Ωραία. Και θέλω να πούμε για τη συναυλία. Η συναυλία, με το που θα τελειώσει ο αγώνας και επιστρέψουν πίσω στο εξαισιακό, ξεκινάει το πάρτι με τις 48 ώρες. Το συγκρότημα των 48 ώρων. Μάλιστα. Ένα δύο-ωρο πάρτι περίπου, 2,5 ώρες. Αυτά. Ωραία. Να ευχηθεί ο καθένας από εμάς καλή διασκέδαση, να περάσετε καλά, γιατί αυτή η απουσία των τριών χρόνων αρκετή ήταν. Ας βάλουμε αυτό το χρώμα στη ζωή μας και το είπαμε νωρίς, για να μπορεί ο καθένας από εμάς να προγραμματίσει, εφόσον μπορεί να το προγραμματίσει, ακριβώς αυτή την εκδρομή στο Αρκαλοχώρι. Μια προγραμματιστή εκδρομή. Θα είναι μια εμπειρία για όσους δεν το έχουν ξαναζήσει, απίστευτη. Τα πιο χρωματιστά χιλιόμετρα, μπορώ εγώ να πω, τη ζωή τους. Λοιπόν, θα διασκεδάσουν, θα περάσουν όμορφα. Στις 5 το απόγευμα στο εκθεσιακό κέντρο Αρκαλοχωρίου. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Φασουλά. Και καλημέρα σας. Ευχαριστώ και σας περιμένουμε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας από τον 984.